Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον συνάδελφο ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Νίκο, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό έλειπε, να μην είμαι εδώ σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να καλησπερίσω και τους καλεσμένους μου και θέλω να τους χαιρετήσω και διαχειραψίας. Ο κύριος Μάξιμος Ενετάκης, εκ μέρους Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλή αρχή, σιδηροκέφαλος. Όπως θα το πω βεβαίως και στους υπόλοιπους. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μεγάλη εκλογική βραδιά. Δεύτερος σε ψήφους μετά το γραμματέα του κόμματος. Μεγάλη πρωτιά. Θα τα πούμε. Κύριε Γουμενίδη, συγχαρητήρια και σε εσάς. Καλή αρχή και πάλι. Καλή δύναμη. Έχουμε να δούμε πολλά. Νομίζω υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να σταθούμε και που ανέδειξε κάλπη αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας και να ευχηθώ στους συναδέλφους στο τραπέζι. Καλή και θέλω να καλησπερίσω και τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη, εκ νέου βουλευτής του ΚΚΕ από τον νομό Ηρακλείου, από την εκλογική περιφέρεια του Ηρακλείου. Καλή δύναμη και σε εσάς, θα τα δούμε όλα μαζί. Νίκο, θέλω να πάμε να πάρουμε λίγο μία γεύση, μία πρώτη γεύση για τα ποσοστά, τα τελικά ποσοστά, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά το κλείσιμο της κάλπης και την καταμέτρηση που διήρκησε περισσότερες από 9-10 ώρες. Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί λίγο η κατάσταση σε επίπεδο επικράτειας. Τι γίνεται με τα κόμματα ή τα ποσοστά τελικά που συγκέντρωσαν. Σε επίπεδο επικράτειας η χώρα βάφτηκε μπλε, αν εξαιρέσουμε τους γαλάτες που δεν είναι άλλοι από τους κριτικούς που αποφάσισαν και σε αυτή την εκλογική βέβαια αναμέτρηση να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διατήρησε κατά κάποιο τρόπο τις δυνάμεις του, έστω σε οριακά, αν εξαιρέσουμε το Ηράκλειο βέβαια, που είναι η πρώτη περιφερειακή ενότητα στην Ελλάδα με τα υψηλότερα ποσοστά για το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι ο χάρτης Λευτέρη είναι. Αυτός εδώ είναι ο χάρτης επικράτειας. Βλέπουμε όλο το χάρτη από τον Εύρο μέχρι την Πελοπόννησο να είναι σχεδόν γαλάζιος, σχεδόν μπλε. Υπάρχουν κάποιες εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες κατάφερε όπως η εκλογική περιφέρεια της Πάτρας να την κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως βλέπουμε και το νησί μας, την Κρήτη, που και στους τέσσερις νομούς τελικά υπερίσχυσε ο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω και με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό και με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βγήκε νικήτρια βεβαίως της κάλπης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο νικητής της κάλπης. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Καθώς, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης έχασε μόνο ένα ποσοστό της τάξης, κύριε Οικουμενίδη, 3,5% σε σχέση με τις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015, είναι μία νίκη. Και προσωπική για τον απερχόμενο πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, όσο και συνολικά για το κόμμα της πλέον αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αύξησε, Νίκο, και τη διαφορά από τις ευρωεκλογές, του ποσοστού των ευρωεκλογών. Μείωσε τη διαφορά σε σχέση με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και στην επικράτεια τι γίνεται, Νίκο. Με τις έδρες. Επικράτεια. Βλέπουμε 158 έδρες έχει κλειδώσει η Νέα Δημοκρατία με 39,9%. ΣΥΡΙΖΑ 86 έδρες, 31,5%. Κίνημα Αλλαγής 22 έδρες. Κομμουνιστικό Κόμμα 15. Ελληνική Λύση 10. Το κόμμα του κ. Βελόπουλου και Μέρα 25. Ο κ. Βαρουφάκης 9 έδρες. Ορίστε για τους δύο νεοφώτιστους, να το πούμε αυτό, για το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου και την Ελληνική Λύση με 10 βουλευτές πλέον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, Μέρα 25, 9 έδρες στο νεοσύστατο από εδώ και στο εξής Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και θέλω να πάμε ευθύς αμέσως, Νίκο, στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, κύριε Μάξιμε, κύριε Σενετάκη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη. Νομίζω ήταν μια νίκη την οποία περιμένατε εδώ και πολύ καιρό, έτσι ώστε να δώσετε και απαντήσεις σε όλο αυτό το. Σε όλη αυτή την πολιτική μάχη που ούτως ή άλλως εξελισσόταν τα τελευταία 4,5 περίπου χρόνια. Και δικαιολογίες πλέον δεν χωρούν. Κακά τα ψέματα. Πετύχατε το στόχο της αυτοδυναμίας, έχετε προγραμματικές δηλώσεις, έχετε σχέδιο σύμφωνα με εσάς όπως έχετε τονίσει. Έτσι. Κοιτάξτε, για μένα σε αυτές τις εκλογές κέρδισε η αλήθεια, η υπευθυνότητα και η μετριοπάθεια και ιτήθηκε ο θυμός. Και ο διχαστικός λόγος. Είπαμε από την αρχή ότι ενωμένοι μπορούμε. Αυτό ήταν το πρόταγμά μας και αυτό καταφέραμε να πείσουμε τους Έλληνες να κάνουν. Ζητήσαμε ισχυρή λαϊκή εντολή για να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο θέλουμε και το πετύχαμε. Επομένως, όπως είπατε κι εσείς, δικαιολογίες τώρα δεν χωράνε. Έχουμε την πλειοψηφία στην Βουλή, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να ικανοποιήσουμε το κοινωνικό αίτημα για την θεσμική ανασυγκρόση της χώρας. Και δεν είναι ωριακή πλειοψηφία. Όχι, είναι μια ισχυρή πλειοψηφία με δεδομένο
και τις προηγούμενες πλειοψηφίες που είχαμε ως παράδειγμα και από σήμερα δουλειά. Είπαμε, Κυριακή αλλάζουμε, Δευτέρα ξεκινάμε. Και σωστά το θέτετε έτσι, κύριε Σενετάκη, γιατί σε μία ώρα από τώρα, στις 7 ακριβώς, έχουμε τη σύσταση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δώσει, λέτε, το στίγμα που έχει στο μυαλό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μπορέσει τελικά να κρατήσει τις ισορροπίες. Για κακά τα ψέματα, υπάρχουν και εκείνα τα στελέχη τα οποία φαίνεται να έχουν και αυτά κάποιες απαιτήσεις. Πάντα αυτές οι στιγμές άλλους αφήνουν χαρούμενους, άλλους αφήνουν δυσαρεστημένους. Θεωρώ ότι με την δυναμική που έχουμε από το εκλογικό αποτέλεσμα, οι επιλογές του Προέδρου θα γίνουν αποδεκτές από όλους και θα ξεκινήσουμε τη δουλειά. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα για να μπορούμε πιο αναλυτικά να περιγράψουμε τους στόχους στους οποίους θέλουμε να πετύχουμε ανάλογα και το ύφος και το χαρακτήρα του κάθε υπουργού. Και βέβαια είναι η πρώτη αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2010. Πέρασαν 9-10 χρόνια από την κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. Ναι, σωστά. Η πρώτη αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τα χρόνια της κρίσης ή στα χρόνια της κρίσης, όπως θέλετε, ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να πάμε λίγο και στον κύριο Ιγουμενίδη. Θέλω το πρώτο του σχόλιο. Κύριε Ιγουμενίδη, λέγαμε προηγουμένως εδώ με τον συνάδελφο τον Νίκο Παπαγιωτόπουλο ότι τελικά η κάλπη ανέδειξε και φανερώνει τον, φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ πιο ενισχυμένο τελικά συγκριτικά με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών αλλά και τις εκλογές του 2015. Ωστόσο, τελικά, τι πιστεύετε ότι μέτρησε περισσότερο για αυτήν την θέση τελικά που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι έχουμε μια επιλογή των συμπολιτών μας η οποία είναι απολύτως σεβαστή. Νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς για την εκτίμηση του αποτελέσματος, για το συσχετισμό δύναμης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αν τα πάρουμε μονομένα, αρκετά πράγματα κουβεντιάσαμε ως ένα βαθμό και στο προηγούμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Νομίζω ότι αν τα πάρουμε μεμονωμένα να σταθούμε στο Α ή το Β που προκάλεσε μια δυσαρέσκεια στους πολίτες, θα αδικήσουμε το σύνολο των λόγων. Νομίζω ότι ένα κομμάτι, η επιλογή δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, καταρχήν ανεξάρτητα από το ότι δεν μας αρέσει, δεν θα το θέλαμε αυτό το πράγμα, γίνεται σεβαστό. Το δεύτερο είναι ότι στα πλαίσια του εκλογικού αποτελέσματος ουσιαστικά ζήσαμε όλη την προηγούμενη τετραετία ένα μέτωπο εναντίον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όσον αφορά το ίδιο το αποτέλεσμα των εκλογών, ο στόχος ήταν να ιτηθεί στρατηγικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω ότι δεν ήταν μια ήττα για μας εκλογική αυτή, αλλά σχετικά με τον στόχο της εκλογικής ήττας, θα έλεγα ότι εδώ αυτός ο στόχος, τουλάχιστον του μετόπου που επεξεργαζόταν αυτήν την αντισύριζα, θα πω, επιτρέψτε μου την έκφραση, τακτική, ουσιαστικά σε αυτό απέτυχαν. Δηλαδή, όσον αφορά το ποσοστό που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ποσοστό των ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα έλεγα ότι το μήνυμα που βγαίνει από την κάλπη είναι ότι η αριστερά είναι εδώ. Η αριστερά, σαν μια δύναμη, η ψυχή της δημοκρατικής παράταξης, σαν μια δύναμη ηγεμονική στον χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, σαν μια δύναμη χώρος συνάντησης ευρύτερων δυνάμεων, ιδεολογικών ρευμάτων, σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών, οικολόγων, πράσινων, των κινημάτων κτλ. Με αυτήν την έννοια, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Είμαστε εδώ όχι γενικώς για την παρουσία μας στο πολιτικό σκηνικό. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε από οποιαδήποτε τάση ρεβασισμού ήθελε προκύψει, να υπερασπιστούμε τις λαϊκές κατακτήσεις από κάθε τέτοια επίθεση. Και κακά τα ψέματα, εντάξει, ωραίο το να είμαστε όλων και όλοι μαζί προχωράμε. Συμφωνώ ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Η ανεργία δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε μπλε κόκκινους ή ροζ ή πράσινους εργαζόμενους. Η ακρίβεια, όλα αυτά τα προβλήματα δεν έχουν διάκριση στους πολίτες. Χρώμα όμως έχει η λύση τους. Και κακά τα ψέματα, και στη διάρκεια της
διακυβέρνηση της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά συγκρούστηκαν δύο γραμμές, οι οποίες η γραμμή της συντηρητικής παράταξης. Το χρώμα που θέλησε ο ελληνικός λαός είναι το μπλε. Όχι, δεν μιλάω για το χρώμα. Όχι, για τις λύσεις τις οποίες πρέπει να εφαρμόσουμε. Δεν μιλάω για το χρώμα του χάρτη. Όχι, των λύσεων που είπατε. Είπα, είναι το μπλε το χρώμα. Αποφάσισε ο ελληνικός λαός και είναι σεβαστή η άποψή του. Εγώ λέω, θέλω παράλληλα να πω ότι υπάρχουν δύο γραμμές, δύο πολιτικές, η πολιτική της συντηρητικής παράταξης και η πολιτική της προοδευτικής παράταξης, που αυτές οι δύο προτάσεις, λύσεις, διεξόδου από την κατάσταση που ζούμε, η λύση δεν έχει χρώμα, έχουν, ο τρόπος έχουν, σαφές κοινωνικό αποτύπωμα, έχουν σαφές, επιτρέψτε μου την έκφραση, ταξικό πρόσημο. Ωραία, θέλω να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Συντιχάκη. Κύριε Συντιχάκη, υπήρξε έτσι και το σχόλιο στο διαδίκτυο ότι ουσιαστικά χρονικά πήγατε για ύπνο στις 12.30, δεν ήσασταν βουλευτής, ξυπνήσατε και τελικά ήσασταν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εκπροσωπείτε την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου ως βουλευτής του ΚΚΕ. Ένα σχόλιο από αυτού και πώς περάσατε την βραδιά, τη χθεσινό βράδυ. Η διαφορά είναι ότι είχαμε βουλευτεί από το Ηρακλείο. Δεν χρειάστηκε δηλαδή για πρώτη φορά να φορέσουμε κουστούμι. Το είχαμε ξαναφορέσει αυτό το κουστούμι. Έτσι, εννοείται, ναι. Έτσι. Και νομίζω ότι γενικά αφήσαμε ένα θετικό αποτύπωμα με τον βουλευτή από τον Ομό Ηρακλείου, που έπαιξε ένα ρόλο βουλευτή για όλη την Κρήτη. Είναι ένας δύσκολος ρόλος, δεν είναι ένας εύκολος ρόλος. Και νομίζω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες πόλωσης, οξύτητας, αποχής, μειωμένων απαιτήσεων από την πλευρά του κόσμου, το γεγονός ότι το ΚΚΕ στέκεται όρθιο με μια σταθερή δύναμη κοινοβουλευτική, αντέχοντας στον χρόνο και στις πιέσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά αυτής της εκλογικής αναμέτρησης σε σχέση με τα ποσοστά και ως προς το ποσοστό και ως προς τον απόλυτο αριθμό. Κάτι μικρό χάνουμε σε απόλυτο αριθμό πανελλαδικά. Καθώς επίσης θετικό το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή τίθεται εκτός κοινοβουλίου. Και αυτό είναι το αποτύπωμα που έβαλε ο ίδιος ο λαός. Δηλαδή, ο ίδιος ο λαός την κατέταξε στην θέση αυτή, εκτοπίζοντάς την από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Που αποδεικνύει ότι όταν ο λαός θέλει, μπορεί πραγματικά να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Ποια είναι τα δυσάρεστα? Ότι δυστυχώς λόγω αυτών των πιέσεων, των εκβιαστικών διλημάτων, ψήφιστε ΣΥΡΙΖΑ να μην ξανάρθει δεξιά, το αντιδεξιό σύνδρομο ή ψηφίστε ξεργονιά δημοκρατία για να φύγει ο λαϊκισμός κτλ. Εγκλωβίστηκαν συνειδήσεις σε αυτά τα ψευτοδιλήματα, με αποτέλεσμα σήμερα να συζητάμε για ένα 70% και πάνω ποσοστό που δίνει στα δύο αυτά κόμματα που ακολουθούν την ίδια δεξιά πολιτική. Ξέρετε, έχεις μια δεξιά εξ αριστερών και μια δεξιά, την original δηλαδή, που κάθε φορά εναλλάσσονται στην κυβερνητική εξουσία, υπηρετώντας όμως ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να δούμε πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι θα αντιπολιτευτεί? Τα μέτρα τα οποία έχει δρομολογήσει και έρχεται η Νέα Δημοκρατία να τα υλοποιήσει? Τι είδους αντιπολίτευση θα κάνει? Γι' αυτό και προεκλογικά λέγαμε ότι το ΚΚΕ μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο της ισχυρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Και μάλιστα λέγαμε και κάτι παραπάνω. Για φανταστείτε αν το ΚΚΕ είχε όχι 15 έδρες που είχε και συνεχίζει να έχει, αλλά είχε 25, είχε 35. Θα μπορούσαν τόσο εύκολα να περάσουν τα μνημόνια και εφαρμοστική νόμη. Κύριε Συντιχάκη, πείτε μου κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θέλω σιγά σιγά να πάμε να δούμε και κάποια στοιχεία που αφορούν την Κρήτη και τα ποσοστά. Νομίζετε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί στη βάση της η άποψη για το. Του ΚΚΕ για το νησί μας, για την Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι έπεσαν τα ποσοστά. Αν δεν απατώμε, μόνο στα Χανιά συνεχίζει το ΚΚΕ να είναι τέταρτη δύναμη, σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Λασίθι, πέμπτη δύναμη. Ναι. Εκεί δεν ξέρω, γι' αυτό επειδή θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο επικρατεί ικανοποίηση στους κόλπους του ΚΚΕ. Πάντως, σίγουρα η Κρήτη δεν είναι η πλεονεκτικότερη περιοχή για τα ποσοστά και συνολικότερα για τη δράση του ΚΚΕ. Και το λέω αυτό γιατί είναι άλλο πράγμα όπως σε άλλες περιοχές που έχεις 40-45 ακόμα και 50% Νέα Δημοκρατία, που ξέρεις ότι απέναντι σου έχεις ένα αντίπαλο, τον original αντίπαλο που λέω, και είναι άλλο πράγμα σε μια περιοχή που έχεις μια δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πουλάει αριστεροσύνη, πουλάει ελπίδα, πολύ εύκολα μπορεί να περάσουν αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα. Άρα λοιπόν από θέση, να το πω έτσι, αρχής, είναι πολύ δύσκολο για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση, τις συμπληγάδες πέτρες, σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και στην Κρήτη,
παρά το γεγονός ότι ασκήθηκαν όλες αυτές οι πιέσεις, το ΚΚΕ κράτησε, διατήρησε την κοινοβουλευτική του έδρα και είναι πολύ σημαντικό και θα δείτε ότι αυτό θα αποτελέσει παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Διότι η επόμενη μέρα δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη. Είδατε είναι σήμερα, δύσκολη και στην επόμενη μέρα θέλω να πάω. Ήδη σήμερα Eurogroup με μενού Ελλάδα, αύριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται, κλιμάκιό της έρχεται στην Ελλάδα και 16 του μήνα έχουμε ESM στην Ελλάδα μαζί με όλα τα μπουμπούκια της Τρόικα και 17 του μήνα ορκομοσία στη Βουλή. Δηλαδή τι κάνουνε, σου λέει με το που γίνονται οι εκλογές, τα κεφάλια μέσα, πρέπει να πάρουν τα διαπιστευτήρια, έρχονται βολτούλα στην Ελλάδα και 17 του μήνα τα έχουμε όλα λυμμένα για να κάνουμε την ορκομοσία και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτών των μέτρων. Ήσασταν κατανοητός. Νίκο, θέλω να πάμε στον κύριο Σενετάκη. Συζητούσαμε χθες κατά τη διάρκεια της βραδιάς για το κομμάτι της σταυροδοσίας που τράβηξε μέχρι αργά τελικά. Είδαμε τον κύριο Σενετάκη να έρχεται δεύτερος και δεν ξέρω αν έχουμε και τη σχετική κάρτα να τη δείξουμε σχετικά με το κομμάτι της σταυροδοσίας που αφορά τη Νέα Δημοκρατία εδώ σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας Ηρακλείου. Κύριε Σενετάκη, για περιγράψτε μας λίγο τα συναισθήματα όσον αφορά τη θέση την οποία λάβατε. Και αυτό που λέγαμε με τον Νίκο είναι ότι επιλέξατε ένα πολύ σωστό, Νίκο, επικοινωνιακό τρόπο. Νομίζω ότι τα βλέμματα έπεσαν πάνω στο έτσι, επικοινωνιακό κομμάτι που θέλησε να υιοθετήσει ο Μάξιμος ο Σενετάκης. Βλέπουμε και την με κάρτα, τα περίφημα σποτ εκεί, δεν δίστασε να τσαλακωθεί. Νίκο, ξέρετε, να δούμε λίγο την κάρτα, να διαβάσουμε. Βέβαια. Βλέπουμε αυτό που λέγαμε πριν, έχει αποτυπωθεί ο κύριος Αβγενάκης πρώτος με 24.237 ψήφους. Και ακολουθεί ο κύριος Σενετάκης με 17.864 και αναλόγως βλέπετε και τους υπόλοιπους αριθμούς. Εντάξει, αν θεωρήσουμε τη σταυροδοσία, δεδομένη τη δυναμική του γραμματέα του κόμματος και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου νέου υφυπουργού αθλητισμού του κυρίου Λευτέρη Αβγενάκη, να δώσουμε κάτι, να πούμε κάτι. Έχει κυκλοφορήσει άλλωστε, δεν είναι είδηση τώρα δική μας. Θεωρώ ότι ο Μάξιμος Σενετάκης δούλεψε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Δεν δούλεψε μόνο τον τελευταίο μήνα, επειδή κάλυψα το ρεπορτάζ και γνωρίζω πολλούς μήνες πριν. Και αυτό φάνηκε και στην κάλπη και μέσα από το αποτέλεσμα. Δεν είναι έκπληξη η δεύτερη θέση του κυρίου Σενετάκη. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να φανεί αντάξιο των προσδοκιών, βέβαια. Κάτι το οποίο θα κριθεί και στην πορεία. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι κέρδισε έτσι επικοινωνιακούς πόντους, γιατί δεν δίστασε να τσαλακωθεί μέσα από τα περίφημα σποτ, ανέβηκε σε τρίκυκλη μηχανή. Το θέλατε πολύ, κύριε Σενετάκη, και τελικά βγήκε αυτό από την κάλπη. Το Μάξιμο και το Σταυρό σας είπε η γιαγιά, τελικά όντως. Σταυρό πέρασε αυτό. Κοιτάξτε, ναι. Επιχειρήσαμε να. Καταρχάς, να πω και από εδώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο τους, σε όσους με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους, σε αυτούς που είπαν καλές κουβέντες για μένα, αλλά λόγω του ότι βρίσκονται σε άλλο χώρο δεν με σταύρωσαν, όπως έλεγε και το βίντεο, και βέβαια και σε όλους τους πολίτες που συμμετείχαν. Ήταν πραγματικά, είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό το αποτέλεσμα. Και βεβαίως ευθύνη. Το πρώτο που αισθάνεσαι μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα είναι ευθύνη και αγωνία να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα όντως θέλαμε να δώσουμε ένα άλλο τόνο στην προεκλογική περίοδο. Θέλαμε να διαφοροποιηθούμε, καθότι θεωρώ ότι εκφράζουμε και κάπως κινούμαστε λίγο διαφορετικά ως ούτως ή άλλως στην καθημερινότητά μας. Και αυτό θέλαμε να το αποδώσουμε στον κόσμο, να καταλάβει ποιος είναι ο Μάξιμος, πώς κινείται ο Μάξιμος. Ρισκάραμε, όπως είπατε, να τσαλακώσουμε λίγο το προφίλ του πολιτικού με την έννοια που τον γνωρίζει ο κόσμος, αλλά έπρεπε να το κάνουμε για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Ξέρετε, πολλά παιδιά, πολλοί νέοι και πολύ κουρασμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία της δεκαετούς λιτότητας, τα προβλήματα που έχουμε 10 χρόνια, απεχθάνονται την πολιτική και τον πολιτικό, και όταν έχουν απέναντί τους κάποιον ο οποίος ζητάει την ψήφο τους, δεν τον ακούνε καν. Προσπαθήσαμε λοιπόν να σπάσουμε αυτό το τείχος επικοινωνίας με τους πολίτες που έχει χτιστεί ανάμεσα σε πολίτη και πολιτικό, και να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο, να πούμε ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Μπορούμε να μιλήσουμε και σε άλλη γλώσσα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε κι αλλιώς, και νομίζω ότι το καταφέραμε. Το αποτέλεσμα πάντως μας δικαιώνει, οπότε
Μάλιστα. Θεωρώ ότι ήταν μια σωστή κίνηση από τους συνεργάτες. Ξέρετε, είμαστε μια ομάδα από το 2012 που έχει σχηματιστεί. Όχι επαγγελματική με την έννοια αυτή που συζητάμε επικοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα ομάδα φίλων που καθένας παράλληλα με την πολιτική έχει και μια άλλη ενασχόληση και όταν προκύπτουν εκλογές κάνουμε τη στρατηγική μας και επικοινωνούμε τα μηνύματά μας. Θέλω να πάω στον κύριο Ιγουμενίδη και όση ώρα κύριε Ιγουμενίδη θα σας απευθύνω την ερώτηση, θα ζητήσω χάρη από τα γραφικά αν μπορούμε να δούμε και την κατάταξη αναφορικά βεβαίως με τη σταυροδοσία του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια του Ηρακλείου. Κύριε Ιγουμενίδη, τι συζήτηση πραγματικά πρέπει να ανοίξει την επόμενη μέρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τι εννοώ με αυτό? Ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να λέει ότι από εδώ και στο εξής, βλέπουμε και τη σχετική κάρτα, ότι από εδώ και στο εξής πλέον πάμε με γοργούς ρυθμούς σε ένα άλλο κόμμα. Τι λέτε εσείς, και βεβαίως συμπληρώνω εδώ ότι όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, αντικειμενικά μιλάμε πλέον για ένα κόμμα το οποίο έχει μικρό αριθμό στελεχών, ωστόσο έχει εκατομμύρια ψηφοφόρους. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα, τι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει κάτι? Επιτρέψτε μου καταρχήν σε σχέση με αφορμή κάποια πράγματα που συζητήθηκαν μέχρι τώρα στο τραπέζι. Συζητάει το Eurogroup, συζητάνε οι θεσμοί, συζητάει η Τρόικα, πέστε το όπως θέλετε. Η θέση μας για παράδειγμα είναι σαφής. Έξω το δούνου του από την Ελλάδα και από το ελληνικό πρόγραμμα. Πρόκειται για μια θέση που, αν θέλετε, και προσωπικά την είχα διατυπώσει με. Χαμογελάει ο κύριος Συντυχάκης, έχει την ευκαιρία να απαντήσει πολύ λίγο. Ναι, μπορεί. Ναι, δεν να λέω. Απαντήσει και τώρα, γιατί σε λίγο. Εγώ λέω. Πήρε την πάσα, να θέλει να. Η θέση λοιπόν είναι έξω το δούνου του από την Ελλάδα. Τη θέση αυτή τη διατύπωσα με άρθρο στον Αθηναϊκό Τύπο από το 2016, δηλαδή το διάστημα που παλεύαμε για να φύγει το δούνου του από το πρόγραμμα. Κάτι που πετύχαμε λίγο πριν την. Μέσα στο 19. Αλλά οι υπόλοιποι δύο να είναι εντός. Γιατί ξέρετε, η Τρόικα είναι Τρόικα. Από τη μια το δούνου του, από την άλλη λοιπόν, Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτή μέσα. Εγώ λέω, η θέση μας είναι έξω το δούνου του από την Ελλάδα και από το ελληνικό πρόγραμμα. Δεύτερο, εφαρμόζουμε, ακριβώς επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια, μπορούμε να εφαρμόζουμε την πολιτική μας, την πολιτική δηλαδή που θέλουμε σχετικά με το τι είναι καλύτερο για την ελληνική οικονομία. Σε αυτή την κατεύθυνση, να ένα πεδίο δόξης λαμπρό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, μιας που είναι ο κύριος Συντυχάκης, ή τα διάφορα κόμματα από το πολιτικό φάσμα που θα είναι μες στη Βουλή. Τι θέση θα κρατήσω? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, όπως σας είπα και πριν στο ερώτημα που μου θέσατε, αν πιάσουμε ένα μεμονωμένο θέμα, ενδεχομένως να αδικήσουμε τους λόγους των αποτελεσμάτων των εκλογών. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να καταθέσω την άποψή μου για κάτι που ακούστηκε. Πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή ψάρευε στα θολά νερά της καταστροφής του κοινωνικού ιστού, ψάρευε στα θολά νερά της εξαθλίωσης της κοινωνίας, αποτέλεσμα εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών. Πιστεύω ότι η κοινωνική πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως σαν αποτέλεσμα την αντιμετώπιση ως ένα μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, των προβλημάτων των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, με αποτέλεσμα στο εκλογικό, με έκφραση μάλλον στο εκλογικό αποτέλεσμα και την συντριβή των δυνάμεων της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι το μόνο. Υπάρχει μια σκέψη ή μια άποψη που ακούγεται ότι ως ένα βαθμό κάποιοι άνθρωποι που ψήφισαν Χρυσή Αυγή με βάση τα διλήμματα και τις πιέσεις των εκλογών ενδεχομένως πήγαν και κατευθύνθηκαν προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι θέμα να δούμε τα στοιχεία, να δούμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιες πλευρές και σε σχέση με το τι πολιτική ακολουθήσουμε κτλ. Τώρα, να έρθω στο ερώτημα που θέσατε. Λίγο σύντομα, κύριε Ιγουμενίδη, για να μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Στιχάκης. Νομίζω ότι θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομο. Νομίζω ότι είμαστε στην. Όλη αυτή την περίοδο, εκτός από τα διάφορα αποτελέσματα σε οικονομικό επίπεδο της κρίσης που μαστίζει την κοινωνία και την χώρα, είμαστε και σε μια αναδιάταξη όλου του πολιτικού σκηνικού και όλων των πολιτικών δυνάμεων. Πιστεύω ότι, όπως είπα και πριν, η αριστερά είναι εδώ, αυτό δείχνει το αποτέλεσμα πόλος εισπύρωσης των ευρύτερων ιδεολογικών αριστερών ρευμάτων και της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι σε αυτήν την κατεύθυνση εμείς πρέπει να δούμε πλευρές της λειτουργίας του κόμματός μας, πλευρές της λειτουργίας της ενός κόμματος της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, που έτσι ώστε και ο κόσμος που συμμετέχει και προφανώς είναι ευρύτερος
των δυνάμεων των κομματικών του ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, να εκφράζει την άποψή του, να έχει άποψη και αποφασιστικό ρόλο στις αποφάσεις του κόμματος κλπ. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να το δούμε. Κύριε Συνδικάκη, θα απαντήσετε βεβαίως αν θέλετε, επειδή σας είδα πριν διατεθειμένο να απαντήσετε στον κύριο Οικουμενίδη, αλλά θέλω συμπληρωματικά να σας θέσω άλλο ένα ερώτημα. Εάν πιστεύετε τελικά ότι, μέσα σε άκρη είναι και αυτό που σας ρώτησα κατά την πρώτη ερώτηση, αν πιστεύετε τελικά ότι το ΚΚΕ έχασε γιατί, για κάποιες παθογένειες ή γιατί φταίει ο κριτικός παράγοντας, όπως είπατε προηγουμένως, ή τελικά αν φταίει το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί φαίνεται τουλάχιστον να έχει κόψει τη δύναμη, τη φόρα του ΚΚΕ, και νομίζω ότι στελέχη και του Κομμουνιστικού Κόμματος είχαν αναφερθεί προεκλογικά και στο κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Το ΚΚΕ... Δεν έχουμε στενοηθεί, κύριε Συνδικάκη, είναι τυχαία η παρέμβαση. Πάντως δεν έχασε. Μην έχουν παρελθεί. Όχι, δεν έχασε το ΚΚΕ προς τον κύριο Βαρουφάκη, προς το ΜΕΡΑ25. Δεν βγαίνει από πουθενά αυτό. Και αν υπάρχει ως πληροφορία, είναι λάθος. Δεν υφίσταται. Απλώς τι ρόλο έπαιξε ο κύριος Βαρουφάκης? Έπαιξε ένα ρόλο αναχώματος. Το μόνο σίγουρο, συγχωρέστε με, είναι ότι κλέψατε μία έδρα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κλέψαμε καμία έδρα. Μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ, Νέα Δημοκρατία. Δύο. Την κέρδισε αλλού η Νέα Δημοκρατία. Την κέρδισε αλλού. Έχασε την τέταρτη. Πολλά ερωτήματα θέσατε. Το ΚΚΕ, με βάση το ποσοστό που πήρε, βγάζει 15 έδρες. 15 έδρες πήρε. Τώρα, αν δεν την έπαιρνε στο Ηράκλειο, θα την έπαιρνε κάπου αλλού. Θα την έπαιρνε στο Β' τομέα Αθηνών. Ή κάπου αλλού. Δεν πήρε πάντως από τη Νέα Δημοκρατία. Και στο κάτω-κάτω, αυτός ο εκλογικός νόμος, ποιο είναι ο εκλογικός νόμος είναι? Βλέπουμε και τις έδρες, αρέσει, βλέπουμε και τις έδρες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέσω του συγκεκριμένου γραφήματος. Έτσι, συνεχίστε, κύριε Συνδικάκη. Αν δεν αρέσει το ότι η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε δύο και όχι τρεις ή τέσσερις, είναι θέμα του εκλογικού νόμου που οι ίδιοι τον είχαν φέρει. Δεν έχει να κάνει με το ΚΚΕ αυτό. Το ΚΚΕ διεκδίκησε την έδρα του, την έλαβε μια χαρά από εδώ και πέρα. Ας ψαχτούν μεταξύ τους. Όχι, γιατί είναι... μεταξύ μας. Όχι, δεν λέω αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Αναφέρομαι. Μεταξύ τους ενώ εμείς φέραμε εσωτερικά, για την αναλογική. Εσωτερικά ας ψαχτούν πρώτος, δεύτερος, τρίτος και πώς διαμορφώθηκε αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω στα εσωτερικά κανένας κόμματος. Δεύτερον, επαναλαμβάνω ότι ο Βαρουφάκης δεν πήρε από μας και δεν ήταν ο ρόλος του, η εμφάνισή του δεν είχε ένα τέτοιο ρόλο να πάρει από μας. Πήρε από τον ΣΥΡΙΖΑ ένα μέρος. Εντάξει, κοντάρισε ο χώρο της αριστεράς, αυτό έλεγε. Ακριβώς, ψαρεύει εντός αγωγικών από μια συγκεκριμένη δεξαμενή. Ψαρεύει, αλλά δεν βγαίνει από πουθενά ότι αυτό το σταθερό ποσοστό, αυτή η σταθερή δύναμη έφυγε από το ΚΚΕ. Λέτε πάει, ότι δηλαδή, δεν μεταφέρθηκαν ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ ζήλεψαν τώρα το ΜέΡΑ25 και έφυγαν από το ΚΚΕ και πήγαν στο ΜέΡΑ25. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν βγαίνει από πουθενά. Από καμία ανάλυση και από καμία εκτίμηση. Απλώς έπαιξε ένα ρόλο αναχώματος και ξέρετε τα πυροτεχνήματα. Όταν πετιώνται στον αέρα, κάνουν λάμψη, δημιουργούν έτσι στον κόσμο μια ευχαρίστηση κτλ. Στρέφεται προς τα εκεί, μετά σβήνουν. Είναι οι διάτοτες αστέρες. Όπως συνέβαινε με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΑΝΕΛ, με την Ένωση Κεντρών, ήρθαν, έκαναν όλη τη βρώμικη δουλειά, στήριξαν μια ισχνή κυβερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, εξαφανίστηκαν στην πορεία. Αυτό το ρόλο θα παίξει και ο Βαρουφάκης και ο Βελόπουλος μέσα στη Βουλή. Έτσι, το ΚΚΕ όμως δεν είναι περαστικό, δεν είδε φως και μπήκε μέσα. Το ΚΚΕ είναι μια δύναμη που πάει κόντρα στο σύστημα, ενάντια στους λίγους, υπέρ των πολλών, υπέρ της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, και αυτή τη δύναμη καταθέτει την επόμενη μέρα από σήμερα και πέρα στους αγώνες που θα ακολουθήσουν, που θα είναι πάρα πολλοί οι αγώνες, για να αντιπαλέψει αυτή τη νέα κυβέρνηση που πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Έτσι, απλά κύριε Συνδικάκη, από τη στιγμή που εκφράζεται μια συνέπεια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει αυτό. Δεν πρέπει την επόμενη μέρα, από σήμερα κιόλας, να μπείτε σε μια διαδικασία, να βρείτε ένα συγκεκριμένο τρόπο, προκειμένου αυτός ο αγώνας να πάει άδικα, αν μου επιτρέπετε βεβαίως, τον όρο, βεβαίως. Και να υπάρξει έστω μια οριακή αύξηση των ποσοστών. Το είπα εξ αρχής ότι αυτή την δύναμη που έλαβε το ΚΚΕ θα την καταθέσει στο λαό για την επόμενη μέρα, στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που θα προκύψουν. Άρα. Από εκεί και μετά θα συνεδριάσουν τα όργανα μας κτλ. Αλλά δεν κάνουμε μία εκτίμηση ότι στο πανελλαδικό ποσοστό αποτελεί ήττα για το ΚΚΕ. Παραμένει σταθερό περνώντας μέσα από συμπληγάδες.
αλλά πολύ μεγάλες συμπληγάδες, Πέτρες, έτσι. Δεν είναι έτσι τόσο απλό. Θα ήθελα όμως να ολοκληρώσω με το παρακαλώ πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, να πάμε σε. Τι φάνηκε προηγουμένως, τι φάνηκε από τα λεγόμενα των δύο κομμάτων, μία τρύπα στο νερό. Δηλαδή το τι θα επακολουθήσει τώρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν, πώς το λένε, είμαι κατά του Δούνου του. Μα το Δούνου του δεν ήταν μόνο του. Εδώ ήταν ένα ολόκληρο σύστημα. Ήταν ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, ήταν ο ESM, ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν η Κομισιόν. Ήταν όλα τα μπουμπούκια. Που έφεραν τι, έφεραν ένα τρίτο μνημόνιο και το ερώτημα είναι το εξής. Εδώ προκύπτει οι προαποφασισμένες αποφάσεις για τα 5,5 δισεκατομμύρια στα πλαίσια του τρίτου κύκλου της μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουμε πληστηριασμούς, έχουμε επιπλέον φόρους και χαράτσια, συνέχιση του έμφυα, ιδιωτικοποιήσεις. Παρακαλώ. Έχουμε τον νόμο Κατρούγκαλο, θα το πάρουν πίσω, θα επαναφέρουν λίγο το ένα πολύ σύντομο σχόλιο θέλει να κάνει ο κύριος Σενετάκης και κλείνουμε δευτερόλεπτα, κύριε Σενετάκη. Αν κλείνουμε τη συζήτηση. Ναι, πρέπει να κλείσει η συζήτηση. Δεν είναι. Ήθελα να ευχαριστήσω όλη αυτή τη διάρκεια το σταθμό σας για τη δυνατότητα που μας δώσατε να βγούμε στον αέρα να επικοινωνήσουμε τα μηνύματά μας, εσάς τους δημοσιογράφους, όλο το τεχνικό προσωπικό το οποίο εδώ πέρα πασχίζει να βγάλει αυτή την ωραία εικόνα προς τα έξω, και πραγματικά ευχαριστούμε για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε, την οποία εμείς εκμεταλλευόμαστε, ας το πούμε έτσι, προκειμένου να κάνουμε την δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Και εμείς να ευχαριστήσουμε. Αυτό λέγεται. Φαντάζομαι ότι είναι. Η αλήθεια είναι ότι ο σταθμός σας μας δίνει τη δυνατότητα, σε μένα προσωπικά. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, κύριε Συντηχάκη. Προφανώς και αυτοί που είναι μπροστά στο γυαλί. Δεν έχετε παράπονα και τον κύριο Παναγιώτοπουλο. Και κυρίως τον κόσμο που εμπιστεύτηκε το ΚΚΕ, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Τα μέλη και τα στελέχη. Καλή δύναμη και στους τρεις. Έδωσαν αυτή τη σκληρή μάχη. Να μεταφέρετε το μήνυμα του Ηρακλειώτη και του Κρητικού. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.